Αφού ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, τους ευλόγησε λέγοντας: «Να είστε γόνιμοι και να πολλαπλασιαστείτε πάνω στη γη. Να είστε κύριοι των ψαριών της θάλασσας και των πουλιών του ουρανού και όλων των πλασμάτων που βρίσκονται στο έδαφος». Αλλά ο Αδάμ και η Εύα δεν υπάκουσαν. Και καθώς μία ανώτερη δύναμη τους έσπρωχνε έξω από τον κήπο της Εδέμ, τα λόγια του Θεού ξαναήχησαν στα αυτιά τους. «Με τον υδρότα του προσώπου σου θα βγάζεις το ψωμί σου μέχρι να ξαναγυρίσεις στο χώμα. Χώμα είσαι και εκεί θα επιστρέψεις. Εσύ, γυναίκα, θα γεννάς με πόνο στα παιδιά σου». Αδάμ, ο Θεός μας έδιωξε από την Εδέμα, αλλά δεν μας εγκατέλειψε. Μας άφησε να ζήσουμε παρά το αμάρτημά μας, Εύα. Είναι πολύ καλός μαζί μας. Oh!
Τρέξε! Αδάμ! Αδάμ, μ' ακούς? Αδάμ! Αδάμ! Αδάμ, ξύπνα!
Ξεφορτωθήκαμε αυτό το τεράστιο ζώο με τη βοήθεια του Θεού. Thank you.
Ο Κύριος μας αγαπάει, Αδάμ. Σου επέτρεψε να πιάσεις αυτό το υπέροχο κρέας για να το φάμε. Ναι, Εύα. Έκανε αυτή την αντιλόπη να έρθει μέχρι το τσεκούρι μου. Κύριε, σε παρακαλώ, λυπήσου μας. Παιδί μας, Αδάμ. Απέκτησε ένα παιδί με την ευλογία του Θεού. Θα το ονομάσω Κάιν και θα προσευχηθώ ώστε ο Θεός να το προστατεύει για πάντα. Ο Αδάμ είπε ότι η γυναίκα του η Εύα είναι η μητέρα όλων των ανθρώπων. Όπως τους διέταξε ο Θεός, πολλαπλασιάστηκαν, γέμισαν τη γη και την κυρίευσαν. Αλλά οι απόγονοί τους κουβαλούσαν το στίγμα της ανυπακοής μέσα στους αιώνες. Ο πόνος και οι έγνοιες ποτέ δεν τους εγκατέλειψαν. Γνώρισαν το θάνατο και πάντα περίμεναν τη νέα του σωτηρία. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Κώστας Δαρλάσης, Κωνσταντίνος Κακανάς, Διονυσία Τσιτηρίδου, Γιάννης Ιφαντής, Δημήτρης Φούτσης. Σκηνοθετική επιμέλεια Κωνσταντίνος Κακανάς. Ηχοληψία Κώστας Σιδηρόπουλος. Μίξη ήχου Μάνος Αργαζάκης. Επεξεργασία εικόνας Θανάσης Κομάκης. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της οπτικοακουστικής.